Χαιρετώ. Είδα το αφιέρωμα του Μιχάλη τις προάλλες για το σπουδαίο τρίποδο του Παναθηναϊκού και ζήλεψα λίγο ως Ολυμπιακός εδώ που τα λέμε, γιατί όντως είναι η στιγμή που αλλάζει τη χρονιά του Παναθηναϊκού, την περσινή πλέον, γιατί έχουμε μπει στην καινούργια σεζόν, και είναι η στιγμή που καταλαβαίνουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού και ο οργανισμός γενικότερα ότι δεν είναι για να παίζουν, για να μπουν στα play-off, αλλά για κάτι παραπάνω. Και σιγά σιγά έκαναν αυτό που γνωρίζουμε όλοι, κατέκτησαν μέχρι και την Ευρωλίγα στο τέλος. Και έτσι πήρα την ιδέα να κάνω κάτι αντίστοιχο για τον Ολυμπιακό του 2012. Για πάμε να δούμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα, πώς μια ομάδα η οποία ήταν στα πρόθυρα νευρικής κρίσης καταφέρνει να κάνει την απόλυτη ανατροπή και με μια κίνηση κάπου εκεί το Γενάρη του 2012 πηγαίνει και παίρνει ακριβώς αυτό που της είχε γράψει η μοίρα, ας πούμε, και αυτό που της είχε κλέψει εντός εισαγωγικών με το τρίποντό του ο Χοντρούλης, ο Κορνίλιους Τόμψον. Για πάμε! Λοιπόν, εδώ είμαστε. Χαιρετώ και επίσημα. Μυρωδιά Σπυριάνας, Corsi Podcast, να είστε καλά. Θέλω τα like, τα subscribe, αυτά που λέμε πάντα, κουδούνια, καμπάνες, ειδοποιήσεις, για να έρχονται τα βίντεο όσο πιο γρήγορα μέχρι το κινητό σας και να βλέπετε και να στηρίζετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και να έχει, για τη μεγάλη στήριξη. Η χρονιά 2010-11 τελειώνει για τον Ολυμπιακό καταστροφικά. Ο Ιβκοβιτς είναι στο τιμόνι, ο Σπανούλης είναι στον Ολυμπιακό, αλλά μια ομάδα η οποία έχει Παπαλουκά, έχει Μίλος Τεόντοσιτς, έχει Νεστέροβιτς, έχει Μπουρούση, έχει Έρτσεκ, έχει Μαυροκεφαλίδη, μιλάμε για πάρα πολύ σπουδαία ονόματα και είναι μόνο μερικά από τα ονόματα τα οποία έφυγαν από την ομάδα, δεν καταφέρνει να πάει στο Final Four μετά από το τελικό του 2010 που είχε παίξει με την Μπαρτσελόνα, που μας έκανε τα μούτρα κρέας ο Ναβάρο και η παρέα, τέλος πάντων. Και ουσιαστικά αυτό που μένει είναι το μεγάλο σοκ, το αναπάντεχο σοκ, που μετά το 89-41 υπέρ του Ολυμπιακού στο πρώτο μάτς, το play-off με τη Σιένα, η Σιένα παίρνει τρεις σχετικά εύκολες νίκες και αποκλείει τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι έχουν μείνει και κοιτάνε σαν αποσβολωμένοι τους Ιταλούς, με τον Πιανιτζιάννη, με τον Δωρέο, το Μαλάκι, με τον Ζελέ, να πηγαίνει στο Final Four, το οποίο και κατακτά τελικά ο Παναθηναϊκός το 2011, και είναι ουσιαστικά ο τελευταίος τίτλος του Παναθηναϊκού μέχρι τον περσινό. Μιλάμε για τίτλους στην Ευρωλίγκα. Οπότε εκεί ο Ολυμπιακός αποφασίζει, μάλλον οι πρόεδροι του, στη συνεννόηση με τον Ιβκοβιτς, ο οποίος γενικότερα πάντα ήταν με τις βεντέτες έτσι λίγο αλλεργικός, να μείνει ο Σπανούλης και όλοι οι άλλοι να είναι σχεδόν όλοι καινούργοι. Άρα φεύγουν σχεδόν όλοι, όπως ξαναείπα, μένει ο Παπα-Νικολάου και γενικότερα χτίζεται ένας ελληνικός κορμός, ο οποίος όμως θα διαθυστεί με κάποιους ξένους, θα τα πούμε σιγά σιγά. Μια ομάδα η οποία σε κάθε περίπτωση έλεγες οχτάδα δεν παίζει με τίποτα, δεκαεξάδα μπορεί να μπει στην Ευρωλίγκα, και να δούμε από εκεί και πέρα αυτό το καράβι μέχρι που θα πάει, μέχρι που έχει βενζίνη. Ο Σπανούλης λοιπόν, ο οποίος σαν τώρα τον θυμάμαι, μετά το πρώτο μάτς με την Bilbao, ήταν σαν άλλος Φουσέκης να λέει, ας πούμε, κύριε Ιβκοβιτς, τα παιδιά είναι όλα άσχετα εδώ πέρα. Λοιπόν, για τους συμπαίχτες του προφανώς. Είχε μία ψυχοσύνθεση που ήταν ουσιαστικά είμαι μόνος μου, δεν ξέρω τι θα γίνει, είμαι βέβαια ο αρχηγός της υπόθεσης, αλλά πού θα πάει όλο αυτό δεν έχω ιδέα. Και η ομάδα προσπαθούσε να βρει τα βήματά της χωρίς μεγάλη επιτυχία, αλήθεια είναι, μέχρι το Γενάρη. Μαζί με τον Σπανούλη σαν δεύτερο βιολί ήταν ο Πρίντεζης, ο οποίος έχει επιστρέψει από τη Μάλαγα, έχει δουλέψει, φαίνεται ότι πλέον δεν είναι ο Πρίντεζης ένα αιώνιο ταλέντο το οποίο κάπου θα παίζει κτλ. Είναι όντως το δεύτερο βιολί του Ολυμπιακού, όπως αποδείχθηκε φυσικά και αργότερα μέσα στα χρόνια. Έχει φτιάξει το πεταχτάρι του, το έχει τελειοποιήσει και πετάει πεταχτάρια πλέον σαν λουκούμια σεριανά, τόσο συχνά, τέλος πάντων. Παρένθεση, πολύ καλύτερος ο Χαλβάς Φαρσάλων από το Συριανό Λουκούμι,
και δεν σηκώνω κουβέντα. Είχαμε πάρει τώρα τι προάλλε όταν ήμασταν στην Ελλάδα χαλβά φαρσάλων και είχαμε μπακακιάσει για νερό. Κάναμε το λάθος και φάγαμε από το χαλβά που πήραμε μέσα στο αμάξι και αφού ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάναμε στη ζωή μας, ψάχναμε σαν τα βατράχια νερό στο δομοκό. Λοιπόν, συνεχίζω. Από εκεί πέρα, έχεις πάρει το Χάινς, ο οποίος είναι ένας παίχτης ο οποίος αλλάζει τη θέση του σέντερ κατά πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Έχει πάρει τον Άντιτς, ο οποίος ψάχνει μια δεύτερη καριέρα μετά το πολύ επιτυχημένο Ευρομπάσκετ με την ομάδα των Σκοπίων. Ένας Άντιτς ο οποίος πήγαινε από ρώσικη ομάδα σε ρώσικη κλπ. Κλπ. Χωρίς να είναι ο σούπερ επιτυχημένος, αλλά πήρε το ρίσκο ο Ίφκοβιτς, τον χρησιμοποίησε και του βγήκε σε πάρα πολύ καλό. Μέχρι και NBA έφτασε ο Πέρο Άντιτς, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι για μένα είναι ο χαμένος αδερφός του Αγαμέμνονα που μπαλαμούτιαζε τη Φέη Σκορδά στο TV Μακεδονία. Πάλε ποτέ! Πάλε ποτέ! Υπάρχει ο Κέσελη, ο οποίος και αυτός έχει εξαργυρώσει τις πολύ καλές του εμφανίσεις στο Μουντομπάσκετ του 2010 με την Σερβία και ουσιαστικά τώρα έχει εξαργυρώσει, λογικά του είναι πολύ καλός γλυψηματίας, την γενικότερη πορεία του και είναι γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Αθλητισμού, παρακαλώ, της Σερβίας, ένας παίκτης που, εντάξει, όσο και να είναι, δεν ήταν top για να πάει τόσο ψηλά, πολιτικά εννοώ, παρόλα αυτά πήγε γιατί... Γιατί όχι, εδώ που τα λέμε. Ένας Γετσεβίτσιους, ο οποίος είναι ταλέντο από τη Λιά του Βοσλίδες, έχει κάνει πάρα πολύ καλές χρονιές, αλλά τελικά τον έφαγε και αυτόν η Μαρμάγκα, δεν έχει κάνει τίποτα σπουδαίο. Και όπως καταλαβαίνετε, βλέπετε ότι από ξένους γενικότερα Ολυμπιακός θα μπορούσαμε να πούμε ότι πάσχει. Έχω άλλους δύο να σας πω. Και προφανώς αυτό που τον Ολυμπιακό τον ξεχωρίζει στα επόμενα χρόνια, χωρίς να το ξέρουμε τότε όμως, είναι ο πολύ καλός ελληνικός κορμός, ο οποίος είναι με Παπα-Νικολάου, ο οποίος παίρνει πιο αυξημένο ρόλο από ό,τι την προηγούμενη χρονιά. Υπάρχει ο Σλούκας πλέον, υπάρχει ο Μάντζαρης, υπάρχει ο Λάζαρος Παπαδόπουλος σαν έμπειρο σέντερ για να γεμίζει με ποιοτικά λεπτά τον χρόνο των ψηλών. Υπάρχει ο Πελεκάνος, υπάρχει ακόμα και το παιδάκι ο Κατσίβελης, παιδάκι τότε προφανώς, έτσι. Και ουσιαστικά ο Ολυμπιακός πάει με μια συνταγή περισσότερο θα μπορούσαμε να πούμε γιουγκοσλάβικη, με την έννοια παίρνω τους γηγενείς, έχω έναν superstar γηγενή. Και οι υπόλοιποι είναι ξένοι βοηθητικοί. Μην κοιτάμε που ο Χάινς πλέον θα το χτίσουν άγαλμα σε όλες τις πόλεις γιατί έχει φτιάξει καινούρια θέση ουσιαστικά. Έτσι. Αλλά μιλάμε για το Χάινς τον τότε. Μαζί με όλους αυτούς, και εδώ θέλω να πάω τώρα στο προκείμενο, έχουν έρθει και δύο κολεγιόπαιδες, που θα έλεγε και κανένας μορφωμένος, ο Κέιλιν Λούκας και ο Ματ Χάουαρντ. Αυτοί θα ήταν οι δύο Αμερικάνοι του Ολυμπιακού, Αμερικάνοι από την Αμερική, ας το πούμε έτσι. Γιατί έχει ήδη και το Χάινς. Ο Κέιλιν Λούκας, ο οποίος δεν μπορούσε, κατά τα ψέματα, και φάνηκε και αργότερα ότι δεν είναι ικανός να φορέσει φανέλα βαριά Ευρωλιγκάτη, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι ιδιαίτερο σε αυτό το λίγο που έμεινε στον Ολυμπιακό σαν άσος τέλος πάντων των Ερυθρολεύκων. Ο Κέιλιν Λούκας, ο οποίος έφυγε μετά, πήγε αλλού και ούτως έφυγε, μας έφυγε παρακαταθήκη το όνομά του. Άλλους δύο Λούκας έχουμε σημαντικούς. Είναι ο Τζορτζ Λούκας, ο οποίος έκανε τον πόλεμο των άστρων, όπου ένας πολύ σημαντικός αστρολόγος τέλος πάντων γίνεται, αλλάζει άρδιν τη ζωή του και γίνεται ιερωμένος, έτσι. Και προφανώς έχουμε πάλι με την εκκλησία κάπως, στις παρυφές της εκκλησίας ασχολούμαστε και κινούμαστε, έχουμε και την πιο σπουδαία ίσως Ελληνίδα τηλεευαγγελίστρια, την Χέλεν Λούκας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο άλλος Αμερικάνος είναι ο Ματ Χάουαρντ. Αυτός και αν πέρασε και δεν ακούμπησε, έκοψε τον μπάσκετ στα 29 του. Ο Ολυμπιακός τελειώνει τον πρώτο γύρο. Δεν είναι φυσικά η Ευρωλίγα όπως είναι τώρα. Έτσι, τελειώνει τον πρώτο γύρο των 6 ομάδων ως δεύτερος. Αλλά αυτό με σας ξεγελάει. Είναι δεύτερος με πολλαπλές ισοβαθμίες. Φανταστείτε, η πέμπτη και αποκλεισμένη Μπασκόνια, η Κάχα Λαμποράλ, η Φραντζέλικο, όπως τη λέγανε, ξέρω εγώ, πριν αλλάξει το αφημί, είχε 5-5. Άρα μία ήττα διαφορά, ήταν ο Ολυμπιακός με τον αποκλειστή. Και παρόλα αυτά βγήκε δεύτερος, αλλά εκεί πέρα παίρνουν τη μεγάλη απόφαση Αγγελόπουλοι και ο Ίφκοβιτς και πολύ μεγάλη έτσι, συνδρομή είχαν σε αυτό και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, γιατί θα μπορούσαν να πούνε κάτσε όπως είσαι και ό,τι γίνει, έτσι κι αλλιώς χαμένη η χρονιά. Και διώχνουν προφανώς τους δύο, τον Λούκας που είπαμε και τον Χάουαρντ, και παίρνουν τον Νέι Σιλό από την Παρτίζαν
και τον Τζόι Ντόρση από την Κάχαρα Μποράλο. Ισηλό, ο οποίος πρώτη φορά έχει πάει στην Ευρώπη για την Παρτίζαν, ήταν ένας καλός ρολίστας στο NBA. Στους Σέρβους έχει κάνει καλή χρονιά μέχρι τότε, αυτή τη μισή τέλος πάντων χρονιά, με 12,5 πόντους, 3,5 assist, είναι καλός και πηγαίνει στον Ολυμπιακό το Γενάρη, και μαζί του έρχεται ο Ντόρσεϊ, ο οποίος αλλάζει κατά πολύ και αυτός τον τρόπο παιχνιδιού των Ερυθρολεύκων. Τα τσουγκρίζει εκεί με τον Τούσκο Ιβάνοβιτς, ο οποίος ήταν πριν αφήσει την κοτσίδα την όμορφη που έχει τώρα, δηλαδή δεν ήταν έτσι τόσο μοδάτος, ήταν πιο παραδοσιακός, έμοιαζε λίγο του Νικίτα Τσακίροβου τέλος πάντων, και μετά άφησε την ακατανόητη κοτσίδα τέλος πάντων, και ουσιαστικά οι δύο παίκτες αυτοί μπαίνουν στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι δύο προσφέρουν ακριβώς αυτό που δεν προσέφεραν οι δύο που έφυγαν, οι προαναφερθέντες Λούκας και Χάουαρντ. Ο Λό είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός playmaker, ο οποίος αν χρειαστεί να σουτάρει θα σουτάρει, αν χρειαστεί να παίξει άμυνα σκυλίσει θα παίξει, αν χρειαστεί να πασάρει θα πασάρει, και γενικότερα ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ οικονομικός μέσα στο γήπεδο. Αυτός προφανώς βρίσκει τους συμπαίκτες του πολύ πιο εύκολα από ότι ο άπειρος Αμερικανός συνάδελφός του. Από εκεί και πέρα, ο Τζόι Ντόρσεϊ είναι αυτός ο οποίος προφανώς δεν βλέπει καν τον Ματ Χάουαρντ, τον προκάτοχό του, από πλευράς αθλητικότητας, από πλευράς τσαγανού, από πλευράς τσαμπουκά, και δημιουργεί ένα πάρα πολύ δυνατό δίδυμο με τον Χάινς, και εκ περιτροπής εκεί μπαίνει και ο Λάζαρος, μπαίνει προφανώς και ο... κόλλησε το μυαλό μου τώρα, ρε. Και ο Πέρο Άντιτς, ο Αγαμέμνο, ας πούμε, νωρίτερα κλπ. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός αλλάζει το διακόπτη εκεί. Μετά τις δύο πρώτες ήττες που κάνει στο top 16 από την Τζέσεκα και από την Γαλατά Σαράι, αν θυμάμαι καλά το μάτσο με την Γαλατά Σαράι, το στέλνει στην παράταση με απίθανο buzzer beater στην τύχη. Λοιπόν, buzzer beater τρίποντο ο Σλούκας για να χάσει τελικά ο Ολυμπιακός στην Τουρκία, αλλά από εκεί και πέρα κάνει τρεις νίκες στα επόμενα τέσσερα μάτς και παίρνει το κρίσιμο με τη Γαλατά Σαράι στην ισοβαθμία, την αφήνει τρίτη και βγαίνει αυτός δεύτερος. Και ποιον βρίσκει, με θυμάσαι ρε Σιένα. Η Σιένα που του έχει κάνει το χουνέρι το 10-11 μπαίνει αυτή τη φορά ως ακλόνητο φαβορί και ως ομάδα έχουσα το πλεονέκτημα έδρας, μπαίνει αυτή στους 8 με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κερδίσει και τα 3 μάτς, δεν κέρδισε και τα 3, πήρε ένα από τα 2 στην Σιένα και πήρε και τα άλλα 2 μετά, πήρε δηλαδή 3 από τα 4. Αναφέρω το 3 στα 3 γιατί και το μάτς που χάσε το χάσε στον πόντο, οπότε τη Σιένα την είχε ολοκληρωτικά. Μετά δεν θα συνεχίσω να σας λέω τι έγινε γιατί το ξέρετε όλοι, κλάματα έρεαν στα πρόσωπα των Ολυμπιακών, εδώ η αφεντιά μου, δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό που έγινε. Το μπάσκετ που έχει παίξει, που έχει κλειδώσει την Μπαρτσελόνα, και ουσιαστικά φαίνεται ότι παρά το ότι είναι το μάτς 2-3-4 πόντους στον ημιτελικό, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει το μάτς σε απόλυτο έλεγχο. Είναι από τα παράξενα αυτά παιχνίδια που ενώ είναι ντέρμπι, ξέρεις μέσα σου ότι, που έλεγε και ο Παπαμιχαήλ, νικάμε αδέρφια. Αλλά τελικά νικήσαμε ολοκληρωτικά. Και ουσιαστικά πάρθηκε εκεί και μία μίνι ας πούμε εκδίκηση και για το προπέρσινο τότε του Παλέντε Μπερσί, την ήττα στον τελικό από τους διάφορους Ναβάρο, Ρούμπιο και λοιπούς. Στον τελικό βρίσκει την Τζέσεκα, πολύ άδικα θα πω βρίσκει την Τζέσεκα γιατί η Τζέσεκα έχει σφάξει τον Παναθηναϊκό, οι διαιτητές δηλαδή. Στον ημιτελικό θα είχαμε μια πολύ ωραία ευκαιρία να δούμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό σε έναν ακόμα τελικό. Όχι μάλλον σε έναν ακόμα, κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Στον μοναδικό τελικό της Ευρωλίγα, δεν έχει γίνει ως τώρα αυτό το πράγμα, είχαμε ευκαιρία να το δούμε, τώρα φέτος δεν έγινε, και ουσιαστικά με την Τζέσεκα ξέρουμε όλοι τι έγινε, ξέρουμε για το πεταχτάρι, ξέρουμε για τη μεγάλη διαφορά, ξέρουμε το Κυριλένκο εκεί πέρα, μια μορφή η οποία θυμίζει τέλος πάντων κάποιο τον Νοσφεράτο από το βοβό κινηματογράφο, σε συνδυασμό με τον Ντόλφ Λούντγκρεν, μια μούρη τέλος πάντων, ένας πολύ μεγάλος παίκτης, πέρα από την πλάκα που κάνω εγώ. Αυτός πήγε να κάνει τη μεγάλη τη ζημιά, τελικά δεν την έκανε και ο Ολυμπιακός
πανηγύρισε το σπουδαίο τίτλο, ο οποίος του άλλαξε ουσιαστικά την ιστορία και τον οδήγησε να έχει μια τακτική η οποία του βγήκε σε απόλυτο κέρδος για τα επόμενα πολλά χρόνια, με σχετικά χαμηλό budget, να φτιάχνει ομάδες με ψαγμένους παίχτες και ουσιαστικά να κατακτά τίτλους, να πηγαίνει σε Final Four και να είναι πάντα, τέλος πάντων, στην αφρόκρεμα που λέμε της EuroLeague. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι άξιζε ένα αφιέρωμα και για τον Ολυμπιακό. Προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι πιο της μόδας τώρα, γιατί είναι ο τρέχον, ας πούμε, πρωταθλητής, ο τωρινός πρωταθλητής, αλλά ήθελα να κάνω και ένα αφιέρωμα και για τον Ολυμπιακό, γιατί και εκείνο το ευρωπαϊκό είναι πολύ σπουδαίο. Και έχω την εντύπωση, να σας πω και αυτό, όπως όλη η λογική Ολυμπιακή χαρήκαν με την επιτυχία του Παναθηναϊκού πριν από λίγους μήνες, γιατί πια Ρεάλ, ας πούμε, η αντιπαθέστατη Ρεάλ, η Ρεάλ που δεν μπορούμε να βλέπουμε στα μάτια μας κανένας μας, και την κέρδισε ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα που ήταν απόλυτα outsider μέχρι πριν από μερικούς μήνες, ας πούμε, λέγαμε θα μπει, δεν θα μπει στην οκτάδα. Ίδια ιστορία, απλά με λιγότερο budget για να τα λέμε όλα, είχε και ο Ολυμπιακός τότε. Ποιος Ολυμπιακός, ένας Ολυμπιακός που είχε πάρα πολλά λεφτά κάποτε, Childress, Clay's, τα κέρατά μου, δεν έγινε τίποτα με αυτούς, δεν κατάφερε τίποτα με αυτούς, μόνο ένα τελικό με την Μπαρτσελόνα. Και ουσιαστικά εκεί πέρα που λες ότι πετάει λευκή πετσέτα, πηγαίνει και κερδίζει τη ΖΣΚΑ που ήταν προφανώς μία από τις ομάδες του συστήματος. Άρα θεωρώ ότι όπως εμείς, η λογική Ολυμπιακή, ξαναλέω, χαρήκαμε τις προάλλες με τον Παναθηναϊκό που πήρε το Ευρωπαϊκό, έτσι θέλω να πιστεύω ότι και η λογική Παναθηναϊκή χαρήκανε με την νίκη του Ολυμπιακού το 2012 στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, πείτε μου και στα σχόλια αν είναι έτσι, πιστεύω πως είναι. Και η μεν για τον Παναθηναϊκό και η δε για τον Ολυμπιακό. Καλή συνέχεια ό,τι και αν κάνετε, παίζουμε μπάσκετ, βλέπουμε μπάσκετ. Προφανέστατα έχουμε το πιο σημαντικό από όλα τους δικούς μας ανθρώπους και θέλω να τους προσέχετε και αυτούς και τον εαυτό σας. Τα υπόλοιπα τα λέμε εν καιρό, ίσως κάποια μεταγραφή σκάσει σύντομα, άλλα βιντεάκια θα υπάρξουν σίγουρα και εμείς θα είμαστε μαζί σας γι' αυτό. Γεια χαρά!